Κυρίες και κύριοι, χαίρετε σε ειδικές συνεδριάσεις των Περιφερειακών και Δημοτικών Συμβουλίων σε όλες τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας. Και στη Μεσσηνία πραγματοποιήθηκε η εκλογή των νέων οργάνων τους. Στην διάρκεια των ειδικών συνεδριάσεων, οι αιρετοί προχώρησαν στην εκλογή νέων προεδρίων όπως ορίζει ο Καλλικράτης, καθώς συμπληρώνονται 2,5 χρόνια λειτουργίας από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Πάμε να δούμε αναλυτικά τις αλλαγές, ξεκινώντας από την περιφέρεια Πελοποννήσου. Νέος πρόεδρος εξελέγει ο Ηλίας Στρατηγάκος, ενώ η ανακοίνωση των αντιπεριφερειαρχών πάει για τις επόμενες ημέρες. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία των διμερεσιών και στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Νέος πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου εξελέγει ο Λάκωνας Ηλίας Στρατηγάκος, λαμβάνοντας συνολικά 37 ψήφους, 5 λευκά και 2 άκυρα. Αντιπρόεδρος προτάθηκε και εξελέγει ο κύριος Γαβρίλος από την παράταξη του κυρίου Πατσαρίνου, ενώ ο κύριος Ροντζόκος από την Ελλάσσονα μειοψηφία εξελέγει στην θέση του γραμματέα. Η αίσθηση είναι η αίσθηση της ευθύνης και του καθήκοντος. Όλοι εκεί στην περιφέρεια της Πελοποννήσου είμαστε στρατιώτες διατεταγμένοι στην υπηρεσία του πολίτη και της περιφέρειας. Εφόσον η πλειοψηφία μετά από πρόταση του περιφερειάρχη πρότεινε για πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, απεδέχτηκα και η πρόταση αυτή είναι τιμητική και θα κάνω το καλύτερο δυνατόν ώστε να αποδειχθεί η υποψηφιότητά μου η ορθή. Μένουμε στα της περιφέρειας, καθώς εν αναμονή των αποφάσεων του Περιφερειάρχη τέθηκαν ήδη οι στόχοι για την επόμενη περίοδο και τα όσα φιλοδοξεί η Περιφερειακή Αρχή να κάνει πράξη. Στο επίκεντρο η συλλογικότητα και η εργασία πάνω στα φλέγοντα θέματα της περιοχής μας. Έγινε μια συνάντηση του Περιφερειάρχη με όλους τους περιφερειακούς μας συμβούλους της παράταξης Νέας Πελοποννήσου. Εκεί συζητήσαμε την πορεία μας μέχρι σήμερα. Ο Περιφερειάρχης έβαλε τους νέους πολιτικούς στόχους της παράταξής μας, όχι μόνο για το υπόλοιπο της θητείας μας, αλλά και για το 2019. Είπε ξεκάθαρα ότι η Νέα Πελοπόννησος και ο Πέτρος Στατούλης θα είναι παρόντες στις εκλογές του 2019. Ζήτησε περισσότερη συλλογικότητα και αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι το πολιτικό μήνυμα του Περιφερειάρχη. Ο Περιφερειάρχης είπε ότι στην περιφέρεια Πελοποννήσου με όλες μας τις δυνάμεις υποστηρίζουμε την περιφερειακή διακυβέρνηση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει όλες οι αλλαγές που θα γίνουν από εδώ και πέρα στον Καλλικράτη να είναι τέτοιες που θα ενισχύεται ο θεσμός αιρετής περιφέρειας, όχι με την έννοια απλώς της αρμοδιότητας της διοικητικής, αλλά με την έννοια της πολιτικής. Άρα δηλαδή θέλουμε να ενισχυθεί ο θεσμός, πιστεύουμε πάρα πολύ στην Ευρώπη των περιφερειών και στην Ελλάδα των περιφερειών και μάλιστα ο Περιφερειάρχης τόλμησε να αναφερθεί και χαλαρά σε μια ομοσπονδιοποίηση του κράτους για να δημιουργηθούν ανταγωνιστικές δομές στις περιφέρειες. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι για μία ακόμη φορά η Νέα Πελοπόννησος απέδειξε όχι μόνο ότι είναι μία γροθιά, αλλά κυρίως ότι μπορεί και τολμά να εκφράζει τέτοιες πολιτικές θέσεις και τέτοιες πολιτικές απόψεις, οι οποίες είναι πρωτοπόρες σε επίπεδο επικράτειας. Ο Περιφερειάρχης πρότεινε για νέο πρόεδρο τον Ηλία τον Στρατηγάκο, ο οποίος ήταν και στην προηγούμενη θητεία μας πρόεδρος και στην πρώτη, τώρα στο ίμιση της δεύτερης, ήταν αντιπεριφερειάρχης πρωτογενού τομέα. Όλοι τοποθετηθήκαμε πάνω σε αυτό. Αποχαιρετήσαμε σε εισαγωγικά τον Μπάμπη το Σκούρο, έναν πρόεδρο που θεωρώ ότι άφησε το δικό του στίγμα σε αυτή τη θέση και συνεχίζουμε με μεγαλύτερη συλλογικότητα, με πιο σκληρή δουλειά, με μεγαλύτερη στόχευση και επειδή πρέπει να ξέρουμε όλοι ότι τα πράγματα για τη χώρα μας δεν είναι καθόλου εύκολα, είναι πάρα πολύ κρίσιμα, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, η Περιφερειακή Αρχή και ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου θα μπουν μπροστά για να αντιμετωπιστούν θέματα πολύ δύσκολα της ελληνικής κοινωνίας, ανεξάρτητα αν είναι ή δεν είναι της αρμοδιότητας της αιρετής περιφέρειας. Στα των Δήμων της Μεσσηνίας να έρθουμε τώρα, ξεκινώντας από την Καλαμάτα. Εδώ κυριάρχησε η ασυνεννοησία από την πλευρά των παρατάξεων της μειοψηφίας, κάτι που μετέφερε την διαδικασία και την ερχόμενη Κυριακή, μιας και δεν υπήρξε κοινή απόφαση για τον ορισμό μελών στις επιτροπές. Νωρίτερα είχε γίνει η εκλογή νέου Προεδρίου του Δημοτικού Συμβουλίου, με καθήκοντα νέου Προέδρου να αναλαμβάνει ο Παναγιώτης Καρατζέας. Λέγεται ο κύριος Καρατζέας.
Με 29 ψήφους από τα 40 μέλη που έδωσαν σήμερα το παρόν στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Καλαμάτας, ο Παναγιώτης Καρατζέας είναι ο νέος πρόεδρος του σώματος. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Καλαμάτας, τον κύριο Παναγιώτη Νίκα, που αναφέρει στη συμμετριότητά μου στο τιμόνι του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην κομματική μου ταυτότητα την ξέχασα στο πρώτο σκαλοπάτι, τη γάμου που ανέβηκα. Ευελπιστώ να είμαι πρόεδρος όλων των παρατάξεων, το γραφείο που θα είναι ανοιχτό να πάρει στιγμή τη ώρα που θα είμαι εκεί να με απασχολήσει για οποιοδήποτε θέμα θέλετε. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που με ψήφισαν, τους συναδέλφους που δεν με ψήφισαν για κάποιους λόγους. Δεν κρατάω τίκομα κανένα και καμία εμπάθεια. Πιστεύω στη συμμετοχική δημοκρατία. Αυτό σημαίνει όλες οι παρατάξεις ανά πάση στιγμή μπορούν να με βλέπουν όποτε θέλουν. Και έχω πορευτεί σε όλη μου τη ζωή όπου δεν υπήρχε κανονισμός και νόμος με τον άγραφο ειδικό κανόνα να επιτάσσονται από φακτέων και κατητέων. Στο Προεδρείο παραμένει ως αντιπρόεδρος η Μαρία Βεργινάδη, ενώ ο γραμματέας αναδείχθηκε ο Γιάννης Χριστόπουλος. Συνεχίζουμε έτσι όπως είχαμε αφήσει τα πράγματα. Καλή επιτυχία στον κύριο Καρατζέα. Η δικιά μου η παράταξη απέδειξε και αυτό μια φορά ότι είναι υπέρ της συνέντησης όχι μόνο στα λόγια αλλά και στα έργα. Να ευχαριστήσω το σύνολο των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για την τιμητική επιλογή προς το προσωπικό μου να με ελέγξουν στη θέση του γραμματέα. Θα προσπαθήσω στο μέτρο του δυνατοτήτου μου να συμβάλλω στην δημοκρατική πορεία. Η συγκεκριμένη διαδικασία για την ανάδειξη του Προεδρείου εξελίχθηκε χωρίς προβλήματα, με επισημάνσεις να υπάρχουν στην συνέχεια από τους επικεφαλείς των παρατάξεων. Είμαι στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα, τον νέο Προεδρείο, να έχουν καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο τους και θα την έχουν την επιτυχία αν πορεύονται με κριτήριο την αντικειμενικότητα, τη δικαιοσύνη και την ισότητα. Να συγχαρούμε το νέο Προεδρείο και πραγματικά πιστεύουμε ότι θα εκτελέσει την αποστολή, τη σημαντική αποστολή την οποία έχει. Ευελπιστούμε ότι ασκήσετε κατά τρόπον άξιο και θα καταστήσετε τον λόγο άξιο και τη θεωρία πράξη στο Δημοτικό Συμβούλιο της Καλαμάτας. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στους συναδέλφους του νέου Προεδρείου και στο μέτρο που μας αναλογεί. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μπορέσουμε να ενημερώσετε το ρόλο που πρέπει να αναλάβει. Μένουμε στο θέμα και πάμε να δούμε τι ακριβώς συνέβη και η όλη διαδικασία οδηγήθηκε σήμερα σε αδιέξοδο λόγω της ασυνεννοησίας των παρατάξεων της μειοψηφίας. Για την επόμενη εβδομάδα πάει η εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αλλά και των νομικών προσώπων. Και μπορεί στην πλειοψηφία τα πράγματα να έμοιαζαν ξεκάθαρα, στις μειοψηφίες όμως η κατάσταση ήταν συγκεκριμένη. Ο Παναγιώτης Νίκας ως πρόταση κατέφυγε τα εξής ονόματα. Η Επιτροπή προτείνοντας τακτική. Μπουγάλης Δημήτριος, Πάβας Γεώργιος, Μπασακίδης Νικόλαος, Δημόπουλος Δημήτριος και Ηλιόπουλος Αθανάσιος. Και να πληρωματική Βεργόπουλος Δημήτριος, Μπουζιάννης Παύλος και Πολίτης Δημήτριος. Για την Επιτροπή Ποιότητας τακτική προτείνονται ο Ανδρέας ο Καραγιάννης, Δημόπουλος Δημήτριος, Δίτα Παναγιώτα, οι τρεις μηχανικοί από πλευράς πλειοψηφίας, ο Μαρινάκης ο Σαράντος 4 και ο Μπάκας ο Ιωάννης 5. Και αναπληρωματική ο Γιάννης ο Αδαμόπουλος, ο Γυφθέας ο Ηλίας και ο Καρβέλης ο Γιώργος. Ακολούθησε η αποχώρηση των παρατάξεων των μειοψηφιών, προκειμένου να υπάρξει μια κάποια συνεννόηση για τα μέλη των επιτροπών. Η παράταξη του Δημήτρη Οικονομάκου δεν συμμετείχε, όπως και αυτή του Μιχάλη Αντωνόπουλου, αλλά και του Θεόδωρου Μπρεδήμα. Ο επικεφαλής μείζωνος μειοψηφίας Μανώλης Μάκαρης κατέφεσε την πρότασή του. Οικονομική Επιτροπή Μπεχράκης Παπατάς Νιάρχος και αναπληρωματική Αντωνόπουλος και Κατσιγέρη. Και όσον αφορά την ποιότητα ζωής, ως τακτικά μέλη Μάκαρης Αντωνόπουλος Χριστόπουλος και ως αναπληρωματικά Μπεχράκης Κατσιγέρη. Η πρόταση όμως αυτή συνάντησε τις έντονες καταγγελίες από την πλευρά της παράταξης του Θεόδωρου Μπρεδήμα. Πρόκειται για μια παροδία η οποία αποχωρήσαμε. Δεν υπάρχει, δεν έγινε η εκ του νόμου προεπομένη διάσκεψη των παρατάξεων. Δεν εδέφθησαν τη συμμετοχή του ανεξαρτήτου Δημοτικού Συμβούλου του κυρίου Αλούπη και ως εκ τούτου θέλησαν την μετέτρεψαν αυτή πλέον την εκλογή ως ένα φαίρομο. Είναι αντίθετο προς αρχές της δημοκρατίας. Είστε απαράδεκτο. Να μην πω, να μην προχωρήσω. Να μην, είστε το λιγότερο απαράδεκτο.
Αφού καταναλώθηκε αρκετός χρόνος σε αντιθέσεις και αντιπαραθέσεις μεταξύ των μειοψηφιών, τελικά η λύση ήταν να παραταθεί για μία εβδομάδα η αγωνία σε ό,τι έχει να κάνει με τα μέλη των επιτροπών και την σύνθεση των νομικών προσώπων. Η αντίστοιχη διαδικασία μεταφέρεται για την Κυριακή, όπου και εκεί αναμένεται να γίνει και η ανακοίνωση και των αντιδημάρχων. Σε καλό κλίμα τώρα ολοκληρώθηκαν οι διμερεσίες στον Δήμο Μεσίνης. Ομόφωνα εξελέγει το νέο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ στην διάρκεια της συνεδρίασης ο Δήμαρχος ανακοίνωσε τις επιλογές του για τις θέσεις των αντιδημάρχων. Χωρίς να καταγραφούν παράπονα, ολοκληρώθηκαν οι διμερεσίες στον Δήμο Μεσίνης. Ομόφωνα, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εξελέγει ο Νίκος Κοταρίδης, αντιπρόεδρος ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος από την μειοψηφία και γραμματέας ο Νίκος Χονδρός. Ταυτόχρονα, έγιναν από τον Δήμαρχο Μεσίνης Γιώργο Τσόνη και οι ανακοινώσεις σε ό,τι αφορά τους νέους αντιδημάρχους για την επόμενη περίοδο. Θεωρώ ότι είμαστε από τους ελάχιστους Δήμους που οι διμερεσίες γίνανε με τόσο μεγάλη επιτυχία και χωρίς κανένα πρόβλημα. Ήδη αυτό το γνωρίζαμε και έχουμε ετοιμαστεί από πάρα πολύ καιρό πριν. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας έδειξε πόσο αγαπημένοι είμαστε σαν Δήμος, πόσο μονιασμένοι, και αυτό το αποδεικνύει και μέχρι τώρα και όλες οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Σώμα για την εμπιστοσύνη και το σεβασμό που έδειξε και θέλω να σας ανακοινώσω τους αντιδημάρχους. Έχουμε πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου τον Νίκο τον Κοταρίδη, έχουμε τη Διεύθυνση Διοικητικών, δηλαδή την κρατάει ο Δήμος, ο Δήμαρχος, την Οικονομική Υπηρεσία την παίρνει ο κύριος Νικολόπουλος, την Τεχνική Υπηρεσία ο κύριος Ξαρχάκος, παραμένει όπως ήταν και αντιεμού. Τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος Ανάπτυξης, Δόμησης Πολεοδομικών Εφαρμογών και Καθημερινότητα ο κύριος Γεωργακόπουλος. Ο κύριος Καρίδης έχουν ανακοινωθεί οι αρμοδιότητες του. Τον πολιτισμό, την κοινωνική πολιτική, προγραμματισμό, τουρισμό και υπεύθυνη επικοινωνία του Δήμου η κυρία Παναγοπούλου. Το τμήμα συντήρησης υποδομών ο κύριος Τράγκας. Αθλητισμός, παιδεία, διαβίου μάθηση, δημόσια υγεία, ισότητα των δύο φύλων, παιδικούς σταθμούς κτλ. Τα παίρνει ο κύριος Χριστόπουλος. Αυτό είναι το νέο σχήμα. Εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία στο έργο τους. Ταυτόχρονα ο κύριος Τσόνης πρότεινε για την Προεδρία της ΚΙΑΔΗΜ τον κύριο Αναστάσιο Πουλόπουλο, ενώ για την ΔΕΙΑΜ θα παραμείνει ο κύριος Αναστάσιος Μπουρίκας. Να βάλουμε ένα στόχο όλοι. Βγαίνουμε. Να πάμε το Δήμο μας εκεί που το αξίζει. Πάμε εμείς να πάρουμε έτσι μια εικόνα τώρα των όσων σήμερα έγιναν και το σχόλιο από τον διευθυντή της εφημερίδας Φωνή, τον Θανάση Τζαμούλη. Θανάση, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, η μέρα διμερεσιών σήμερα σε όλη την χώρα, Μεσαινία. Είχαμε την εκλογή Προεδρίου και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, σε Δήμους της Μεσαινίας. Ολοκληρώθηκε έτσι και πριν λίγο να πούμε και η διαδικασία στον Δήμο Πύλου Νέσος με την εκλογή και εκεί νέου Προεδρίου του Δημοτικού Συμβουλίου. Ωστόσο, υπάρχει μια εκκρεμότητα σε πάρα πολλές περιπτώσεις σε ό,τι αφορά τις θέσεις ευθύνης, αντιδημάρχους και νομικά πρόσωπα. Κοίταξε Κώστα, από αυτά τα οποία φαίνονται τουλάχιστον και προκύπτουν, αυτά που υπήρχαν ως πληροφορίες και ό,τι σχετικό, φαίνεται ότι δεν υπάρχουν εκπλήξεις. Και σε κάποιες περιπτώσεις που είχε φανεί ότι μπορεί να υπάρξουν αλλαγές και δεν υπήρξαν, υπήρξαν κάποιες, ας το πούμε, καραμπόλες εσωτερικές στις πλειοψηφίες. Και ας πούμε όπως την Τριφυλία έμεινε ο ίδιος πρόεδρος. Από εκεί και πέρα, εκεί που μπορεί να πεις ότι μπορεί να υπάρξουν κάποιες εκπλήξεις είναι στις θέσεις των ευθύνης των αντιδημάρχων, των προεδρίων, των οργανισμών, των νομικών προσώπων και όλα τα σχετικά. Αυτό θα το δούμε τις επόμενες μέρες και στην περιφέρεια.
και στους δήμους. Πάντως, Θανάση, έτσι όπως έχει εξελιχθεί, μόνο δύο δήμοι ουσιαστικά έχουν κλειδώσει όλες τις θέσεις. Είναι ο Δήμος Δυτικής Μάνης, εκεί όπου παραμένουν οι αντιδήμαρχοι, όσοι έχουν. Υπήρξε και σήμερα το Προεδρείο το καινούργιο, και από εκεί και πέρα και ο Δήμος Μεσίνης, όπου ο κύριος Τσόνης καθάρισε με τον ορισμό των αντιδημάρχων, προχώρησε ομόφωνα και σε καλό κλίμα σήμερα η όλη συνεδρίαση με το Προεδρείο. Οπότε είναι οι δύο Δήμοι που προχωρούν έχοντας όλες τις θέσεις καλυμμένες πλέον. Κοίταξε, ο κύριος Τσόνης, όπως είχαμε πει στην αρχή, θα διαψεύσει πολλές κασάνδρες. Δηλαδή, η απλότητά του, η προσήλωση σε ένα συγκεκριμένο στόχο είναι ξεκάθαρη. Δεν είναι άνθρωπος του πολιτικού παρασκηνίου, των πολιτικών παιχνιδιών, των ισορροπιών, των εσωκομματικών καταστάσεων. Δεν ήταν δηλαδή ποτέ, ας πούμε, σε αυτή τη διαδικασία. Με αποτέλεσμα, ό,τι έχει να πει, το λέει και το κάνει ξεκάθαρα. Τώρα, και αυτό φάνηκε από την απόλυτη ετοιμότητα την οποία είχε. Ούτε καν σε κάποιο οργανισμό δεν υπάρχει εκκρεμότητα, ας πούμε. Έχουν υπάρξει προτάσεις και ο κύριος Μπουρίκας και ο κύριος Πουλόπουλος για την ΚΕΑΔΗΜ και για την. Ναι, εντάξει, εκεί είναι ζητήσεις επειδή εκλέγονται από τη συνελεύση κλπ. Mm-hmm. Νομίζω όμως ότι το θέμα έχει ξεκαθαρίσει. Από εκεί και πέρα, στο Δήμο Δυτικής Μάνης, επίσης είναι ο πιο μικρός Δήμος. Τα προβλήματα υπάρχουν, νομίζω οι άνθρωποι εκεί είναι γνωστοί. Ο Δήμαρχος έχει την εμπειρία και την επάρκεια να δει κατά πόσο οι συνεργάτες που είχε μπορούν να συνεχίσουν ή δεν μπορούν. Έκρινε ότι μπορούν και καλό είναι ότι ότι θα υπάρξει αυτή η συνέχεια. Δεν θα υπάρχει μεταβατικότητα μέχρι να αλλάξουν και οι ρόλοι. Τώρα στους άλλους Δήμους προεξαρχούσεις της Καλαμάτας. Εκεί είναι πιο δύσκολο το παιχνίδι. Είναι μεγάλα καράβια, μεγάλες φουρτούνες. Μπράβο. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, ότι αυτό νομίζω σε αυτή την κατεύθυνση είναι και αυτό που εκφράζεται ως βούληση αυτή τη στιγμή, είναι ότι οι αντιδήμαρχοι θα οριστούν μέχρι. Θα ξαναλλάξουν δηλαδή πριν τις εκλογές. Αυτό καλά κάνεις και το σημειώνεις. Είναι κάτι το οποίο είπαμε και το μεσημέρι. Μέχρι 31/8, σήμερα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά και πληροφορίες που υπάρχουν, θα είναι η ισχύς των όσων θα οριστούν. Οπότε θα υπάρξει προφανώς και ένα επόμενο σχήμα μέχρι τις εκλογές. Αυτό βλέπω και εγώ. Και άρα ο Δήμαρχος μελετά τις κινήσεις τις οποίες κάνει εδώ στην τοπική πολιτική σκακέρα και με βάση τις γενικότερες πολιτικές εξελίξεις. Και άρα φροντίζει να μην βρεθεί προεκπλήξεων, αλλά να προλάβει και τις εκπλήξεις, από ό,τι καταλαβαίνω. Mm-hmm. Στην περιφέρεια δεν νομίζω, από ό,τι έχετε πει και εσείς στα ρεπορτάζ τα προηγούμενα, και εδώ θα υπάρξουν αλλαγές, από ό,τι φαίνεται. Να πούμε ότι σήμερα υπήρξαν σαρωτικές αλλαγές στην Οικονομική Επιτροπή. Πολλά νέα πρόσωπα, ένα συνολικό φρεσκάρισμα, θα λέγε κανείς, σε ό,τι αφορά την Οικονομική Επιτροπή, όπου είναι και το κυρίαρχο όργανο διοίκησης. Έτσι και δίνει και ένα στίγμα. Κοίταξε, πάλι φαίνεται ότι θα έχουμε και εκεί όμως, όπως είχαμε και αλλαγές στην Οικονομική Επιτροπή που είπες, και στους θεματικούς αντιπεριφερειάρχες, φαίνεται ότι θα υπάρξουν αλλαγές. Ίσως και παντού, ας πούμε. Το μόνο που είναι αμετακίνητο στην περιφέρεια, από ό,τι φαίνεται, είναι η θεματική αντιπεριφερειάρχηση Τίνα Νικολάκου, η οποία είναι από το 2010 στην ίδια θέση, από το 2011 δηλαδή που ξεκίνησε η περίοδος, που αυτό σημαίνει εμπιστοσύνη του περιφερειάρχη στο πρόσωπο της κυρίας Νικολάκου και προφανώς και αποτελεσματικότητα στους διάφορους στόχους και στα ζητήματα τα οποία χειρίζεται η περιφέρεια σε γενικότερο επίπεδο έργων, στο θέμα του τουρισμού, στο θέμα όλα περνάνε από την Οικονομική Επιτροπή. Μένει να δούμε βέβαια συνολικά σε όλα τα επίπεδα τι θα γίνει και με τις θέσεις και κατά πόσο τα πρόσωπα θα επηρεάσουν τις θέσεις ή οι θέσεις στα πρόσωπα, γιατί και το οικονομικό παίζει ρόλο και να το πούμε και αυτό και όλα παίζουν ρόλο. Κώστα, νομίζω ότι οι αλλαγές στα πρόσωπα, στους Δήμους, όταν ας πούμε υπάρχει ισχυρή προσωπικότητα του Περιφερειάρχη ή των Δημάρχων κλπ, οι θέσεις που δίνονται είναι καταρχήν είναι εξ απονομής, δεν είναι αιρετή αυτή η θέση. Είναι στην ευκαιρία του Δημάρχου να κάνει, να μην κάνει κάποιες επιλογές και τέτοια. Άρα μικρό ρόλο παίζουν τα πρόσωπα. Αυτό ας πούμε για παράδειγμα που φαντάζομαι εγώ ως έκπληξη θα ήταν να αλλάξει η Τίνα Νικολάκου.
Αυτό θα ήταν έκπληξη, ας πούμε, στον ανασχηματισμό της περιφέρειας. Τα υπόλοιπα τώρα, αν θα μετακινηθεί ο ένας ή ο άλλος, είναι και θέματα, ξέρεις, και να δοκιμαστούν νέοι. Και ισορροπίες γενικότερα σε όλα τα επίπεδα. Και όλα αυτά. Ωραία, θα τα δούμε και τις επόμενες ημέρες. Ανάση, ούτως ή άλλως υπάρχει χρόνος μπροστά μας, φαίνεται, για τις ανακοινώσεις και κυρίαρχα το τι παραγωγή έργου θα γίνει για τις τοπικές κοινωνίες και το σύνολο. Έτσι, γιατί για να μην ξεχνάμε, καλές οι θέσεις. Το θέμα είναι να υπάρχει παραγωγή έργου και να αποδίδουν όλοι αυτοί που αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης στην τοπική κοινωνία. Αυτό νομίζω ότι είναι το ζητούμενο. Αυτό είναι το ζητούμενο, Κώστα, αλλά δυστυχώς όμως τους Δήμους, αν εξαιρέσουμε τα αστικά κέντρα και τους οργανωμένους Δήμους, κυρίως Καλαμάτας, κατά δεύτερο λόγο της Μεσίνης κλπ., υπάρχουν πολλά ζητήματα στα χωριά. Και πρέπει να το ξαναπούμε τώρα αυτό εδώ. Ακούγεται συνέχεια σε όλες τις εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν με τα χωριά, είτε γίνονται στην Αθήνα από συλλόγους, είτε εδώ γίνονται. Υπάρχουν πράγματι πολλά ζητήματα στα χωριά. Ζητήματα που έχουν να κάνουν με φωτισμούς, με καθαριότητα, με σκουπίδια, με υδρεύσεις. Γενικά. Είναι ζητήματα που έρχονται από το Καλλικράτη και τα οικονομικά και πάρα πολλά. Είναι σχεδόν ξεχασμένα τα χωριά. Θανάση, και αργοσβήνουν και ιδιαίτερα τα ορεινά χωριά. Θανάση, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή. Πάμε εμείς να δούμε τώρα και στους υπόλοιπους Δήμους στην σχετική διαδικασία που ακολουθήθηκε σήμερα. Όπως είπαμε, εκπλήξεις, συγκρίνειες δεν υπήρξαν. Όλα κύλησαν ομαλά, ενώ το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις ανακοινώσεις των Δημάρχων για τον ορισμό των ατόμων που θα στελεχώσουν τις θέσεις ευθύνης. Η μέρα κατά την διάρκεια της οποίας πραγματοποιούνται διμερεσίες στους Δήμους και τις περιφέρειες της χώρας η σημερινή. Και αυτό συμβαίνει και στην περιοχή της Μεσσηνίας. Σε ό,τι αφορά τον Δήμο Ιχαλίας, πρόεδρος επανεξελέγει ο κύριος Νίκος Λιώγας, αντιπρόεδρος ο Ιωάννης Παπαδόπουλος και γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου ο κύριος Ανδρέας Κατσιμπάρος. Σε ό,τι αφορά την ανακοίνωση των ονομάτων που θα καλύψουν τις θέσεις των αντιδημάρχων, αυτές θα γίνουν εντός των επόμενων ημερών. Και στον Δήμο Τριφυλίας δεν υπήρξε ανακοίνωση ονομάτων για τις θέσεις ευθύνης και των αντιδημάρχων. Εξελέγει ωστόσο το νέο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου. Πρόεδρος του σώματος παραμένει ο Γιάννης Καλκαβούρας, αντιπρόεδρος ο Καλλινίκος Κυριακόπουλος και γραμματέας ο Χαράλαμπος Καλογερόπουλος. Στο Δήμο Δυτικής Μάνης τα πράγματα είναι πιο απλά, καθώς ο Δήμαρχος Γιάννης Μαραμπέας δεν προτίθεται να προχωρήσει σε αλλαγές, παραμένοντας οι ίδιοι αντιδήμαρχοι για την επόμενη περίοδο. Σε ό,τι αφορά τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, στην θέση εξελέγει ο Σταύρος Γιαννακέας. Αντιπρόεδρος εξελέγει ο Γιώργος Τσιμικλής και γραμματέας ο Κωνσταντίνος Φωκέας. Οι διμερεσίες ολοκληρώθηκαν με τον Δήμο Πύλου Νέστορος, με πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να εκλέγεται ο Χαραμαράς Θεόδωρος, αντιπρόεδρος ο Σιψάς Δημήτρης και γραμματέας ο Παναγιώτης Μπλάνας. Και σε αυτή την περίπτωση δεν υπήρξε ανακοίνωση των ονομάτων των ανθρώπων που θα στελεχώσουν τις θέσεις ευθύνης. Πάμε εμείς στο σημείο αυτό να πάρουμε και εικόνα από το τι έχει γίνει και στην υπόλοιπη περιφέρεια, ξεκινώντας από την Αργολίδα και την καλή συνάδελφο την Κατερίνα την Κουρτέλη που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κατερίνα, διμερεσίες σήμερα και στην περιοχή της Αργολίδας και δεν ξέρω αν υπήρξαν κάποιες εκπλήξεις. Κώστα, όλα κύλησαν ομαλά, θα λέγαμε, και για την περιοχή της Αργολίδας όσον αφορά τις διμερεσίες που, όπως είναι γνωστό, έγιναν σε όλη την χώρα. Να πούμε λοιπόν ότι μόνο το Ναύπλιο είχαμε μια καθυστέρηση λόγω του μαραθωνίου που ήταν σήμερα προγραμματισμένος και έτσι οι διμερεσίες έγιναν στις 6 το απόγευμα. Ξεκίνησαν στις 6 το απόγευμα και ολοκληρώθηκαν πριν από καμιά ώρα περίπου. Έτσι, να πούμε λοιπόν ότι όσον αφορά το Δήμο Άργους Μυκηνών, νέο πρόεδρος εξελέγει ο Κώστας Ομπέγκος, ο οποίος παραμένει πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Άργους. Αντιπρόεδρος είναι ο κύριος Παναγιώτης Νικολαράκος και γραμματέας είναι η κυρία Αγγελική Σταμέλου. Να πούμε ότι ορίστηκαν βέβαια και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, εξελέγησαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Ποιότητας Ζωής, αλλά δεν είναι ώρα τώρα να πούμε πάρα πολλά ονόματα, γιατί είναι για μελής οι επιτροπές και θα πήξουμε στα ονόματα. Αυτά θα τα δούμε και θα τα γράψουμε τις επόμενες μέρες. Να πούμε λοιπόν ότι όσον αφορά τώρα το Ναύπλιο, να πάμε στο Ναύπλιο, παραέμεινε και εκεί πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Παναγιώτης Ομπούκουρης, όπως ήταν και τα προηγούμενα 2,5 χρόνια. Ορίστηκε αντιπρόεδρος η κυρία Κούτσελα Ρίτα, η οποία είναι από την αντιπολίτευση, και φυσικά από την αντιπολίτευση επίσης γραμματέας ο κύριος Δημοσθένης Δρούγκας.
Να πούμε ότι δεν ορίστηκαν αντιδήμαρχοι. Εδώ υπέρχει ένα θέμα. Ενώ στο Δήμαρχο Μικηνών του έχουμε αναφέρει, όχι, έχουν οριστεί πριν 3 ημερών, 4. Mm-hmm. Εδώ στον Άθλιο ακόμα αντιδήμαρχοι δεν ορίστηκαν. Ωστόσο, ορίστηκαν, όπως είπαμε, εξελέγησαν οι αντιδήμαρχοι, καθώς επίσης και η Οικονομική Επιτροπή και η Ποιότητα Ζωή. Πάμε τώρα στο Δήμο, να πάμε και στο Δήμο, στο Δήμο Ερμιονίδα, όπου ορίστηκαν και αντιδήμαρχοι, Κώστα, mm-hmm. να πούμε ότι αντιδήμαρχοι. Είναι ο κύριος Αντωνόπουλος Γιάννης, ο κύριος Μπουρίκας Γιώργος, ο κύριος Ντούβαλης Δημήτρης και η κυρία Φωστίνη Κέλλη. Αυτή είναι αντιδήμαρχη του Δήμου Ερμιονίδας. Και να πούμε ότι επίσης πρόεδρος εξελέγει ο κύριος Άρης Δημαράκης, αντιπρόεδρος ο κύριος Βασίλης Νόρης και γραμματέας ο κύριος Χρήστος Μπαλαμάνης. Να πούμε τώρα και στην Επίδαυρο, όπου και εκεί ορίστηκαν αντιδήμαρχοι. Ως πρόεδρος λοιπόν του Δημοτικού Συμβουλίου εξελέγει η κυρία Εύη Εσόπου, ως αντιπρόεδρος η κυρία Ευαγγελία Σμιρλή και ως γραμματέας ο κύριος Τάσος Οικονόμου. Τώρα οι αντιδήμαρχοι είναι ο κύριος Ξυπολιάς Γιάννης, ο κύριος Χινάς Φώτης, ο κύριος Σπύρος Κατσίγιανης και η κυρία Μπλάτσου Σούλα. Βέβαια και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και εδώ εξελέγησαν. Έτσι λοιπόν να πούμε ότι για την Αργολίδα έχουν οριστεί οι αντιδήμαρχοι και στους τρεις δήμους, μόνο στον τέταρτο δήμο, το Δήμο Ναυπλιών, στις 9 Μαρτίου μέχρι τις 9 Μαρτίου είναι η ημερομηνία. Μάλιστα. Που πρέπει να οριστεί και εκεί η Κώστα. Κατερίνα, αυτά, να σε... δεν έγιναν έκτροπα και κανονικά διεκδίκησαν οι ημερεσίες. Κατερίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ και να πάμε εμείς και στην Λακωνία, στην Σπάρτη, στον καλό συνάδελφο τον Ηλία τον Πόνο, για να μας δώσει έτσι κλίμα και από την περιοχή εκεί. Ηλία, να σε καλησπερίσουμε και εσένα. Καλησπέρα, Κώστα. Αλλαγές, σήμερα διμερεσίες, γενικότερα σε μια φάση ανασύνταξης η Δήμη. Ποια είναι η εικόνα στην περιοχή της Σπάρτης? Στη περιοχή της Σπάρτης, στο Δήμο Σπάρτης, Κώστα, δεν είχαμε κάποιες εκπλήξεις. Να πούμε ότι ο Δήμαρχος, ο κ. Βαλιώτης, από την προηγούμενη εβδομάδα ανακοίνωσε τους αντιδημάρχους και σήμερα είχαμε βέβαια, όπως όλες τις περιοχές, την εκλογή για το Προεδρείο και για τις Επιτροπές. Mm-hmm. Πρόεδρος λοιπόν επανεκλέχθηκε ο Σπύρος ο Μιράγιας, αντιπρόεδρος ο Γιάννης ο Καρμίρης από τη Μίζων Αντιπολίτευση και γραμματέας η Δήμητρα Γρηγόρη. Δεν είχαμε καμία αλλαγή. Αυτό ήταν και το προηγούμενο Προεδρείο. Mm-hmm. Οι αντιδήμαρχοι, Κώστα, είναι ο Δημήτρης Αποστολάκου στην Οικονομική Υπηρεσία, ο Παναγιώτης Αγγερόπουλος στην Τεχνική Υπηρεσία, ο Βασίλης Σκρουμπέλος στην Καθαριότητα, ο Χρήστος Πλιώτας στο συντονισμό της διοίκησης και ακόμα ο Νίκος Φόρος και ο Γιώργος Κονίδης αντιδήμαρχοι. Πάμε τώρα στην Οικονομική Επιτροπή, όπου ενώ εξελισσόταν κανονικά η διαδικασία και βέβαια η παράταξη του κυρίου Βαλιώτη, όπως είναι φυσικό, πήρε την πλειοψηφία, είχαμε κάτι ιδιαίτερο στους αναπληρωματικούς. Δηλαδή, εξελέγει πρώτος αναπληρωματικός σύμβουλος από την Μίζωνα Αντιπολίτευση. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι έχουμε μια ευαίσθητη ισορροπία κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Έγινε και η εκλογή βέβαια στην Ποιότητα Ζωής, χωρίς mm-hmm. κάποιο απρόπτου, χωρίς κάποια έκπληξη. Και να πούμε ότι τα πράγματα για τον Δήμαρχο Σπάρτης, τον κύριο Βαλιώτη, και την παράταξή του βαίνουν καλώς. Σύμφωνα με δήλωση του κύριου Βαλιώτη τις προηγούμενες μέρες, θέλει πιο γρήγορους ρυθμούς, λίγο, γι' αυτό και οι αλλαγές στις αντιδημαρχίες στοχεύουν σε αυτό, να κινηθεί λίγο πιο γρήγορα ο Δήμος. Μάλιστα, θα δούμε τις επόμενες ημέρες και για τους υπόλοιπους Δήμους πώς θα έχουν οι αλλαγές με τον ορισμό όλων των δημοτικών ομάδων. Ηλία, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να αλλάξουμε εμείς θέμα και κλίμα, καθώς παράταση εξετάζει το αρμόδιο Υπουργείο για τους δασικούς χάρτες και στην κατεύθυνση αυτή είναι και η πίεση που ασκείται και από τους κυβερνητικούς βουλευτές, όπως έκανε γνωστό ο βουλευτής Λακωνίας Σταύρος Αρχοβίτης. Έχει υπάρξει πλήρη ενημέρωση για τα ζητήματα αυτά και αναμένονται ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες. Υπάρχει μια σκέψη ακόμα και για παράταση των προθεσμιών τις αμέσως επόμενες ημέρες σε ό,τι αφορά την διαδικασία μετά την ανάρτηση των δασικών χαρτών και τα όσα θα πρέπει να γίνουν από τους ιδιοκτήτες γης. Αυτό σημείωσε μεταξύ άλλων ο βουλευτής Λακωνίας του ΣΥΡΙΖΑ και αρμόδιος για το τμήμα αγροτικής πολιτικής του κόμματος Σταύρος Αραχοβίτης, σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι υπάρχει επεξεργασία σχεδίου
και έντονες πιέσεις προς την πλευρά του Υπουργείου, ούτως ώστε το ζήτημα αυτό να αντιμετωπιστεί. Υπάρχει μια σκέψη και για παράταση των προθεσμιών, ακόμα είναι σκέψη βέβαια. Ωστόσο, αυτό που έχει σημασία είναι ότι συνεχώς αναδεικνύονται τα θέματα και καλώς ξεκίνησε η διαδικασία ανάρτησης, γιατί αυτά τα θέματα ήρθαν στην επικαιρότητα ακριβώς επειδή αναρτήθηκαν. Έχουμε συνεχίσει σκέψεις. Οι εισηγήσεις προς τον Υπουργό παίρνει αποφάσεις, βγαίνουν όπως έγινε, όπως είδατε, με αρκετά ζητήματα και ειδικά με τα αναδασωτέα. Έτσι και τις επόμενες ημέρες θα βγουν και άλλες διευκρινήσεις. Οπότε ο αγρότης αυτό που χρειάζεται είναι να περιμένει με ψυχραιμία. Βγαίνουν τα ζητήματα που αναδεικνύονται, επιλύονται. Έχουμε άμεση αντίδραση. Παραμένει το πρόβλημα με το λαδόξυδο και την χρήση του χύμα ελαιολάδου στην εστίαση. Στο ζήτημα αυτό υπήρξε αναφορά και παρέμβαση και από τον ΣΕΔΙΚ στην Κρήτη. Ένα ζήτημα το οποίο έχει απασχολήσει την χώρα μας, καθώς υπάρχει έλλειψη νομοθετικού πλαισίου. Η Ελλάδα είναι η μόνη ελαιοπαραγωγός χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχει νομοθετήσει την απαγόρευση επαναγεμιζόμενων συσκευασιών νοπού ελαιολάδου στην εστίαση, το γνωστό λαδόξυδο που φτάνει στο τραπέζι μας μαζί με τη σαλάτα. Η Ισπανία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και από τις αρχές του 2014 και η Κύπρος νομοθέτησαν για την εστίαση υποχρεωτική χρήση επώνυμου ελαιολάδου με σκούρα φιαλίδια με σήμανση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όταν το ελαιόλαδο δίνεται στον πελάτη για να χρησιμοποιηθεί νοπό. Το όλο ζήτημα πάντως έχει απασχολήσει κατά καιρούς και την Ελλάδα, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει μέχρι σήμερα νομοθετικό πλαίσιο που να διασφαλίζει το εν λόγω θέμα. Μας απασχολεί εδώ στην Ελλάδα τους φορείς τώρα και μερικά χρόνια, διότι όπως είναι γνωστό, πριν από 3-4 χρόνια είχε γίνει μία απόφαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία κράτησε μόλις μία νύχτα, για να γίνει υποχρεωτική η χρήση φιαλών μη ξαναγεμιζόμενων, όπως λένε, ελαιολάδου ως νοπού στα τραπέζια των εστιατορίων. Δυστυχώς δεν εφαρμόστηκε και καταργήθηκε την επομένη για διάφορους λόγους που δεν μας είναι και πάρα πολύ γνωστοί, αλλά τους καταλαβαίνουμε. Από εκεί και πέρα, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν το δικαίωμα, καθένα στην επικράτειά του, να εφαρμόσει αυτό το μέτρο. Επομένως, είναι θέμα πλέον του κάθε κράτους χωριστά να νομοθετήσει για τη χρήση μη ξαναγεμιζόμενων φιαλών στα τραπέζια των εστιατορίων. Και ήδη, όπως είναι γνωστό, η νομοθέτηση αυτού του μέτρου έχει γίνει τώρα και 3-4 χρόνια από την Πορτογαλία, ακολούθησε η Ισπανία, ακολούθησε η Ιταλία και πέρυσι ακολούθησε και η Κύπρος. Η Ελλάδα δυστυχώς δεν έχει κάνει τέτοια θεσμοθέτηση, παρά το ότι εμείς τουλάχιστον εδώ από την Κρήτη, ο Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης έχει επανειλημμένα ασχοληθεί με το θέμα, έχει υποβάλει επανειλημμένως υπομνήματα σχετικά, αλλά απάντηση μάλλον, αποτέλεσμα δεν υπάρχει. Ωστόσο, η όλη εφαρμογή αντιμετωπίζει προβλήματα, με την Ισπανία να έχει προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα με την δημιουργία σποτ ενημέρωσης των καταναλωτών. Οπωσδήποτε αντιμετωπίζουν και αυτοί δυσκολίες στην πράξη. Για παράδειγμα, και σήμερα διαβάζουμε στον Ισπανικό τύπο ότι η Διεπαγγελματική Ελαιολάδου της Ισπανίας, η οποία είναι μια πολύ ισχυρή οργάνωση, ήδη προχωρεί και σε μια διαφημιστική εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού. Ρωθεί ο κόσμος, οι πελάτες δηλαδή των ταβερνών και εστιατορίων, ότι υπάρχει αυτή η διάταξη και ότι θα πρέπει να ζητούν το ελαιόλαδο αυτό από τις επιχειρήσεις εστίασης να είναι σε φιάλες μιας κρίσης. Έργα προστασίας αλλά σύμφωνα με το περιβάλλον είναι αυτά που εξετάζονται σε ό,τι αφορά το Πολυλίμνιο. Στο θέμα αυτό εστίασε και ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκας, προκειμένου το επόμενο διάστημα μέσα από μια συνεργασία των φορέων να δοθούν λύσεις. Η Ελλάδα είναι η μόνη ελαιοπαραγωγός χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχει νομοθετήσει την απαγόρευση επαναγεμιζόμενων συσκευασιών νοπού ελαιολάδου στην εστίαση, το γνωστό λαδόξυδο που φτάνει στο τραπέζι μας μαζί με τη σαλάτα.
η Ισπανία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και από τις αρχές του 2014 και η Κύπρος νομοθέτησαν για την εστίαση υποχρεωτική χρήση επώνυμου ελαιολάδου με σκούρα φιαλίδια με σήμανση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Όταν το ελαιόλαδο δίνεται στον πελάτη για να χρησιμοποιηθεί νοπό. Το όλο ζήτημα πάντως έχει απασχολήσει κατά καιρούς και την Ελλάδα, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει μέχρι σήμερα νομοθετικό πλαίσιο που να. Αρχικά πρέπει να καθοριστεί ο κίνδυνος που υπάρχει στο Πολυλίμνιο και στην συνέχεια να γίνουν έργα και παρεμβάσεις οι οποίες θα είναι συμβατές με το περιβάλλον. Ως πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, ο πρόεδρος του ΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, προχωρά στην όλη υπόθεση που έχει να κάνει με τον καθορισμό των επόμενων κινήσεων για το Πολυλίμνιο. Αναλάβαμε μια πρωτοβουλία η οποία έχει σε στόχο το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να καθορίσει τον κίνδυνο ο οποίος υπάρχει στην περιοχή, δηλαδή να δούμε ακριβώς ποια είναι τα σημεία επικίνδυνο και πώς είναι αυτή η επικινδυνότητα και στη συνέχεια να προτείνουμε κάποια έργα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν έτσι ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος. Βεβαίως εδώ πρέπει να πούμε ότι όλο αυτό το εγχείρημα είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα γιατί τον κίνδυνο τον προσδιορίζουμε σχετικά εύκολα, δεν είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο για μας, αλλά το θέμα είναι το κρίσιμο και το ευαίσθητο, είναι το θέμα της πρότασης των έργων. Στο ζήτημα λοιπόν που έχει να κάνει με τις παρεμβάσεις και τα έργα στάθηκε ιδιαίτερα ο κύριος Λέκας, σημειώντας πως αυτές πρέπει πέρα από την όλη υπόθεση που έχει να κάνει με την προστασία να είναι συμβατές και με το περιβάλλον. Θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποια έργα αντιμετώπιση των φαινομένων εκεί, αλλά αυτά τα έργα δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να προσβάλλουν το περιβάλλον, να είναι ασύμβατα με το περιβάλλον. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν θα ήταν έργα τα οποία θα λειτουργούσαν. Άρα λοιπόν το ζητούμενο για μας είναι να προσδιορίσουμε τον κίνδυνο αφενός και αφετέρου να προτείνουμε έργα τα οποία να είναι απολύτως συμβατά με το περιβάλλον. Σε δυνατή κατάρρευση βρίσκεται το ελληνικό εμπόριο, το οποίο δεν σώζεται ούτε από τις εκδοτικές περιόδους. Παρά τις μεγάλες προσφορές, οι καταναλωτές αποφεύγουν να προχωρήσουν σε αγορές πέραν των βασικών αγαθών. Παρά τις αρχικές εκτιμήσεις ότι η χειμερινή περίοδος των εκπτώσεων θα ικανοποιούσε τους εμπόρους και θα τους έδινε ανάσα για την περαιτέρω πορεία, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώθηκε από τα στοιχεία. Γύρω στο 80-83 είναι η πτώση του τζίρου από το 2010 έως σήμερα. Ίσως φαίνεται πολύ αστρονομικό το ποσοστό, αλλά έτσι είναι. Χαρακτηριστικά είναι μάλιστα και τα στοιχεία έρευνας της ΕΣΕΕ που έρχονται να επιβεβαιώσουν το κακό κλίμα το οποίο επικράτησε. Σε ό,τι αφορά τις πωλήσεις κατά την φετινή περίοδο των χειμερινών εκπτώσεων, το 83% των επιχειρηματιών δήλωσε ότι ήταν σε χαμηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ το 13% ότι κινήθηκε στα ίδια με πέρυσι επίπεδα. Οι φετινές εκπτώσεις κινήθηκαν σε μέτρια επίπεδα, θα έλεγα, κατώτερα πολύ των προσδοκιών μας, διότι αυτό το διάστημα έχουμε πάρα πολλές υποχρεώσεις, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, αυξημένη φορολογία λόγω του ΕΦΚΑ τώρα είναι ένας επιπρόσθετος φόρος, θα έλεγα. Ο συνάδελφος δεν ξέρει τι να πρωτοπληρώσει. Δυστυχώς οι εκπτώσεις ήταν πολύ κατώτερες των προσδοκιών μας. Οι περίοδες των εκπτώσεων στην αρχή κάτι δείχναν ότι θα πάμε καλά. Αλλά μετά τις 15 του μηνός, 15 Γενάρη, όσο πήγαινε και πέρναγε ο καιρός, έπεφτε η αγοριστική κίνηση. Που οφείλεται. Εγώ πιστεύω ότι οφείλεται πρώτον στη μείωση της τιμής του λαδιού και της παραγωγής που έχει κάνει μεγάλη ζημιά στην αγορά μας, γιατί εμείς είμαστε μια κατεξοχήν αγροτική περιοχή. Μία στις 4 επιχειρήσεις πραγματοποίησαν χαμηλότερες πωλήσεις, ενώ περίπου μία στις 5 επιχειρήσεις είχαν μείωση στις πωλήσεις είτε μεταξύ 31% έως 40% είτε μεταξύ 21% έως 30%. Ας ελπίσουμε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα η ανεξιάτικη περίοδος, η ανεξιάτικη σεζόν να είναι καλύτερη από τις εκπτώσεις για να μας δώσει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να επιβιώσουμε για να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας, να επιβιώσει και το κράτος μας. Δυστυχώς και αυτές δεν πήγαν όπως αναμέναμε. Οι προσδοκίες μας ήταν μεγάλες μετά από την ελάχιστη κίνηση των εμπορικών καταστημάτων κατά τη διάρκεια των εορτών. Είχαμε εναποθέσει τις ελπίδες μας στις χειμερινές εκπτώσεις. Δυστυχώς δεν πήγαν καλά. Δεν υπάρχουν και λεφτά. Ο κόσμος έχει εξαντληθεί.
λόγω φορολογίας, λόγω εισφορών και, και οτιδήποτε άλλο, δεν περισσεύουν λεφτά στον κόσμο να έρθει να ψωνίσει. Οι καταναλωτές μπήκαν στα καταστήματα, βγήκαν για ψώνια, οι εκπτώσεις στα καταστήματα της πόλης ήταν πάρα πολύ καλές, πέρασαν και το 50% θα έλεγα. Δυστυχώς όμως τα αποτελέσματα ήταν πενιχρά. Δηλαδή ο τζίρος στα καταστήματα ήταν μικρός. Δεν περισσεύουν χρήματα. Μειωμένη λοιπόν η κίνηση την προηγούμενη περίοδο. Οι καταναλωτές μπορεί να ήθελαν, ωστόσο οι πολλές υποχρεώσεις δεν τους επιτρέπουν να κάνουν τις αγορές τους, περιορίζοντας τις όποιες κινήσεις τους στα απολύτως απαραίτητα. Νομίζω ότι αν υπήρχε χρήμα, μάλλον αν το άρεσε κάτι, θα το έπαιρνε. Δεν έχει χρήματα, βάζει το πίσω στο μυαλό του στις εκπτώσεις. Θα πάρω τρία πράγματα. Αν πάρει ένα, δύσκολο. Οι καταναλωτές αγοράζουν τα απολύτως απαραίτητα και αυτό επιβεβαιώθηκε για μία ακόμα φορά κατά την διάρκεια των χειμερινών εκπτώσεων. Μπορεί να υπήρχε διάθεση, ωστόσο τα χρήματα έλειπαν από τις τσέπες των περισσότερων, οι οποίοι κάνουν οικονομία έτσι ώστε να ανταποκριθούν στις πολλές φορολογικές τους υποχρεώσεις. Όχι, φέτος δεν ψώνησα. Γιατί? Είχα άλλες υποχρεώσεις. Πάντοτε τις έχουμε στο μυαλό μας. Και όταν έρθει η περίοδο της εκπτώσης, λες να πάρω 2-3 πράγματα. Αν πάρεις ένα που το έχεις ανάγκη και εκείνο αν μπορείς να το αποφύγεις, το αποφεύγεις. Εντάξει, μερικές φορές. Όχι πάντα όμως. Γιατί? Εξαρτάται από τις ανάγκες που έχω. Όταν έχω κάποια ανάγκη, περιμένω σε εκπτώσεις για να ψωνίσω. Διαφορετικά, εντάξει, με αφήνουν αδιάφοροι. Αυτό άλλωστε αποτυπώθηκε και στα στοιχεία με το κλείσιμο της χειμερινής περίοδου των εκπτώσεων, με τους τζίρους των καταστημάτων αισθητά μειωμένοι. Τονίζεται την περίοδο των εκπτώσεων. Πολλές φορές επιλέγω τη συμπέρωση των εκπτώσεων, διότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια πραγματική ύφεση που υπάρχει στο οικονομικό γίγνεσθα, με αποτέλεσμα να προσπαθούμε και να ψωνίζουμε και κάποια ποιότητα ορισμένα πράγματα, αλλά και πιο φθηνά, ώστε να μπορούμε να ανταποκριθεί ο κόσμος στις σημερινές ανάγκες που έχει η κοινωνία γενικά σε όλη την Ελλάδα πλέον, το οποίο πρόβλημα είναι ορατό, και πηγαίνουμε στις εκπτώσεις. Αυτό δεν υπάρχει, τέλος. Χρήμα δεν υπάρχει, δεν κυκλοφορεί χρήμα. Εδώ οι γιαγιές παλιότερα είχαν, κάνανε, μέχρι και αυτές τώρα έχουν πέσει στην οικονομία. Δηλαδή έχουν πάθει ένα πράγμα που μπορεί και να έχουν. Τους έχει πέσει ένας φόβος και τρόμος. Ποιες φορές, φυσικά, γιατί συνήθως βάζουν προηγούμενες κολεξιών, ας πούμε, ρούχα τα οποία τα ρίχνουν πάρα πολύ στις τιμές, στοχεύοντας έτσι στους καταναλωτές, διότι οι περισσότεροι πια δεν κοιτάνε τι είναι στη μόδα για να ψωνίσουν, κοιτάνε κάτι που είναι πιο φθηνό, πιο οικονομικό, να τους ταιριάζει, ίσως τους άρεσε πέρσι και δεν μπορούσαν να το αγοράσουν, οπότε φυσικά. Στο ναύπλιο τώρα, με επιτυχία και με τη συμμετοχή πελήθους αθλητών, πραγματοποιήθηκε για τρίτη χρονιά ο Μαραθώνιος της πόλης. Με αρκετές συμμετοχές πραγματοποιήθηκε για μία ακόμα χρονιά ο Μαραθώνιος του Ναυπλίου. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια του Μαραθωνίου ήταν δίπλα, θεωρώντας ότι γεγονότα όπως ο Μαραθώνιος του Ναυπλίου μπορούν να προσδώσουν ιδιαίτερα και προσθετικά χαρακτηριστικά σε έναν τόπο όπως είναι η Πελοπόννησος, όπως είναι η Αργολίδα, όπως είναι το Ναύπλιο, ενισχύοντας τον τουρισμό του, ψάχνοντας άλλα μονοπάτια, αυτά του θεματικού τουρισμού. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια είμαστε δίπλα στην προσπάθεια που κάνει ο Δήμος Ναυπλίου και η Οργανωτική Επιτροπή και πάνω απ' όλα οι πάρα πολλοί και άξιοι εθελοντές αυτού του δρόμου, ο οποίος πραγματικά κάθε χρόνο μεγαλώνει. Με πολύ μεγάλη χαρά βλέπουμε φέτος να είναι ο τρίτος Μαραθώνιος στη χώρα, πίσω από τον Κλασικό και τη Θεσσαλονίκη, και αυτό μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενους, γιατί ουσιαστικά το πρόγραμμά μας για την ανάπτυξη παράλληλων πολλών θεματικών εκδηλώσεων τουρισμού, όπως είναι ο Μαραθώνιος του Ναυπλίου, πετυχαίνει. Ο Μαραθώνιος Ναυπλίου έχει γίνει πλέον θεσμός. Είναι μια σημαντική γιορτή του αθλητισμού, η οποία προσδίδει και στην τοπική βεβαίως κοινωνία και οικονομία, εκτός από τον αθλητισμό, τις αξίες του, την άθληση που είναι η υγεία. Θυμάστε ότι ως υπουργός
τον στήριξα αυτόν τον μαραθώνιο. Ήταν επί της θητείας μου που ξεκίνησε αυτή η γιορτή του αθλητισμού και νομίζω έχει αποκτήσει πλέον μια δυναμική, προχωρά και θα έχει μέλλον. Είναι πλέον ένας επιτυχημένος θεσμός και βεβαίως οι αξίες του αθλητισμού και τα όσα προσφέρει ο αθλητισμός είναι ανεκτίμητα. Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης και ΚΑΕ συμβάλλει ουσιαστικά στην καταπολέμηση της ανεργίας με διαρκείς δράσεις και υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκπονεί προγράμματα για ανέργους, για επαγγελματίες, για αγρότες, για εργαζόμενους, για επιχειρήσεις επισιτισμού. Και ΚΑΠ Αργολίδας. Τώρα, άμεση υλοποίηση προγράμματος ανέργων εξάμηνης διάρκειας από 29 έως 64 ετών. Και ΚΑΠ. Η λύση στην ανεργία. Σταυρόπουλος. Εισαγωγή και εμπορία αυτοκινήτων. Τώρα και δίζελ. Από 0% προκαταβολή έως 72 μήνες εξόφληση. Σταυρόπουλος. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Κορίνθου, Άργος. Τηλέφωνο 2751-069-301. Ιδιωτικό κτέο Ανατολικής Πελοποννήσου Παναγιώτης Ταρατήλης. Επιβατικά, μοτοσυκλέτες, φορτηγά. Άρτιος τεχνικός έλεγχος. Γρήγορη εξυπηρέτηση. Πάντα δίπλα στο πελάτη. Ιδιωτικό κτέο Ανατολικής Πελοποννήσου Παναγιώτης Ταρατήλης. Τρίτο χιλιόμετρο Άργος Νέας Κύου. Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 10611. Στην αθλητική σας ενημέρωση στην Καλαμάτα θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο μια μεγάλη διοργάνωση. Πρόκειται για το 33ο κύπελο καράτε έγχρωμων ζωνών Νοτίου Ελλάδος. Το άθλημα του καράτε επανέρχεται δυναμικά στην Καλαμάτα σε ό,τι έχει να κάνει με την υποδοχή μιας μεγάλης διοργάνωσης. Το επόμενο Σάββατο στην Τέντα θα πραγματοποιηθεί το 33ο κύπελο έγχρωμων ζωνών. Φιλοξενούμε λοιπόν την εκδήλωση αυτή το ερχόμενο Σάββατο 11 Μαρτίου στο κλειστό γυμναστήριο της Τέντας και με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να αναγνωρίσουμε στους ανθρώπους που χρόνια ασχολούνται για την διάδοση του αθλήματος στην πόλη, να αναγνωρίσουμε και τη μεγάλη τους αυτή προσπάθεια και βέβαια να επιβραβεύσουμε την ικανότητά τους να προάγουν το άθλημα. Η διοργάνωση αποτελεί φυσικά και ένα σημείο αθλητικού τουρισμού με περισσότερους από 500 αθλητές μαζί με τους συνοδούς τους να δίνουν το παρόν στην Καλαμάτα. Είναι το 33ο κύπελο Νοτίου Ελλάδος και θα ήθελα επίσης να πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο στους παράγοντες των δύο συλλόγων οι οποίοι ήταν αυτοί, οι οποίοι έπεισαν την Ομοσπονδία. Τους εμπιστεύτηκε η Ομοσπονδία και από ό,τι βλέπω κάναμε πολύ καλά, γιατί η Καλαμάτα είναι, όπως γνωρίζουμε όλοι, μια υπέροχη πόλη. Πιστεύω ότι θα είναι αποτελεσματική, θα έχουν αξία. Νομίζω και οι δύο συλλόγοι, ούτως ή άλλως, να το πω λίγο να φιγουράρω, πάντα είναι μέσα στις πρωτιές της εξαγωγής των αγώνων αυτών. Και πιστεύω ότι πραγματικά θα είναι αξιόλογοι αγώνες και αξίζουν τον κόπο να τους παρακολουθήσουν όλοι στις Πελοποννήσου. Από την πλευρά μας, σαν σύλλογος, έχουμε κάνει οτιδήποτε είναι δυνατόν ώστε οι αγώνες να έχουν μία σωστή παρουσία, μία σωστή οργάνωση και
Το αποτέλεσμα θα το κρίνετε όλοι εσείς. Θα ήθελα και εγώ να σας καλέσω το επόμενο Σάββατο 11 Μαρτίου να παραβρεθείτε στην ΤΕΤΑ όπου θα διαξαγωγηθούν οι αγώνες του Κύπελλου Νότια Ελλάδος. Είμαι σίγουρος ότι το επίπεδο όλων των αθλητών, όλων των συλλόγων είναι υψηλού. Καλέσω όλους να παρευρεθείτε γιατί είναι κάτι μοναδικό για την πόλη μας. Στους αγώνες αυτούς θα δείτε αθλητές οι οποίοι ενδεχομένως να συμμετάσχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά και αθλητές οι οποίοι θα συμμετάσχουν για πρώτη φορά. Σας καλώ όλους λοιπόν να παρευρίσκεστε σε κάτι το οποίο δεν συμβαίνει συχνά στην πόλη μας. Έτσι λοιπόν με χαρά υποδεχόμαστε το ερχόμενο Σάββατο 11 του Μάρτη και ο Παμεσσηνιακός Αθλητικός Σύλλογος Καράτε και όλοι νησούν Καλαμάτας, το Κύπελλο Νοτίου Ελλάδος, στο Ολυμπιακό πλεονάθλημα του καράτε, και αισιοδοξούμε ότι θα υπάρχει πολλής κόσμος ο οποίος θέλει να δει από κοντά, θα του δώσουμε αυτή την ευκαιρία, έτσι η Ελληνική Ομοσπονδία πρωτίστως, σε συνδυασμό με το Δήμο Καλαμάτας και τους δύο συλλόγους που προανέφερα, θα τους παρουσιάσουμε ένα ωραίο θέαμα και όπως είπε και ο αδερφός μου νωρίτερα, θα δούμε από αθλητές οι οποίοι μπορεί να συμμετάσχουν στην Ολυμπιάδα σε 3 χρόνια από τώρα στο Τόκιο, μέχρι και αθλητές που εμφανίζονται για πρώτη φορά, μικρά παιδιά. Τάσκουν 500 αθλητές και αθλήτριες και πλήθος κόσμου, πάνω από 2-2.500 άτομα. Να είστε βέβαιοι ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να σας έχουμε κοντά μας, να γνωρίσετε την όμορφη φιλοσοφία του καράτε. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την τηλεόραση Best. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Κυριακή Σας Σπορ με τον Γιάννη Μπούρα και τον Γιώργο Δρούγα. Από όλους εμάς ευχές για ένα καλό βράδυ.